Τα αναρωτιούνται και για το πρόγραμμα του Sky και για το. Καλά, το ενημερωτικό τομέα συνεχίζει. Ο ψυχαγωγικός έχει πατήσει για κάποια προγράμματα το pause. Και κάποιος ρωτάει για τα επεισόδια στη σειρά 8 λέξεις που αγαπάει και παρακολουθεί. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό τον Ανδρέα Γεωργίου, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη του αγαπημένου Serial. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλους. Είσαι και εσύ σε καραντίνα, αν καταλαβαίνουμε σωστά. Ναι, είσαι στην Κύπρο. Εμείς είμαστε σε καραντίνα επίσημα από το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αν και σαν εταιρεία παραγωγής είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα να το ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε, όπως είναι γνωστό, ηθοποιούς που πηγαίνουν έρχονται στην Κύπρο για τα γυρίσματα. Mm-hmm. Οπότε θεωρήσαμε ότι το σωστό ήταν να κάτσουμε στο σπίτι για κάποιες μέρες μέχρι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει πώς εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προσωπικά είναι στιγμές που φοβάμαι, που με πιάνει πανικός, μετά λέω όλα θα περάσουν. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος σε αυτή τη ψυχολογία είναι. Να ρωτήσω, στην Κύπρο έχει πειθαρχήσει ο κόσμος, τα μέτρα, έχει κλειστεί στα σπίτια του ο κόσμος? Αισθάνομαι ότι από το περασμένο Σαββατοκύριακο, ναι. Δηλαδή δεν βλέπω κόσμο να κυκλοφορεί. Βέβαια, αυτό κάθε μέρα όλο και γίνεται πιο έτσι, ελεγχόμενο, γιατί τις πρώτες μέρες, όπως και σε όλο τον πλανήτη, υπήρχε κόσμος που δεν το είχε πάρει τόσο σοβαρά. Όμως αισθάνομαι ότι σήμερα είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και σε γειτονικές μας χώρες. Mm-hmm. Ένα 38 παράδειγμα είναι η Ιταλία, που είναι πολύ στενάχωρο. Δεν θέλει κανείς, βέβαια, να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ανδρέα, πόσο δύσκολη είναι η πραγματικότητα για τους καλλιτέχνες, όχι μόνο για τους ηθοποιούς, αλλά και για τους μουσικούς, τραγουδιστές, που συνήθως έχουν δουλειά, αρκετή δουλειά αυτό το διάστημα, με συναυλίες, η μουσική, με παραστάσεις, ηθοποιοί. Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι των τεχνών και του θεάματος? Νομίζω ότι δεν έχει σημασία το επάγγελμα, παιδιά, και το τι ακριβώς κάνει ο καθένας. Η διαφορά με εμάς τους καλλιτέχνες είναι ότι επειδή έχουμε άμεση επαφή με πολύ κόσμο μέσω των social media, έχουμε έτσι, αισθανόμαστε, πιστεύω, ένα χρέος όλοι μας να καθησυχάσουμε τον κόσμο, να παροτρύνουμε τον κόσμο να κάτσει στο σπίτι του. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά και όλη η ομάδα κάναμε αρκετή δουλειά πάνω σε αυτό. Γιατί στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι μια κατάσταση που είναι άγνωστη για όλους μας, όμως το πιο safe είναι να κάτσουμε σπίτι μας και κυρίως τα νέα παιδιά που βλέπω, όπως είχατε αναφέρει και πριν πολύ σωστά, ότι έγινε όλο, για κάποια παιδιά αυτό είναι και λίγο μια περιπέτεια και δεν μπορούμε να τους αδικήσουμε κιόλας. Είναι μια ευκαιρία να κάνουν την κοπάνα τους και να κάτσουν με παρέες στα σπίτια και δυστυχώς εκεί μπορεί να την πατήσουμε έτσι. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε στα νέα παιδιά, γιατί πρέπει να το κόψουμε, πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι μας. Ανδρέα, στις ώρες που είσαι σπίτι υπάρχει χώρος για έμπνευση και νέες ιδέες ή σε έχει κυριεύσει ο φόβος, όπως έλεγες στην αρχή? Υπάρχουν οι στιγμές που με κυριεύει ο φόβος, όμως ακόμα επειδή υπάρχουν επεισόδια που πρέπει να τελειώσουν από το μοντάζ, να φύγουν, έχω αυτό να κάνω. Βρήκες ένα πεδίο δημιουργικότητας λοιπόν στο μοντάζ και στη συγγραφή των σεναρίων. Βέβαια τελειώνουν τα επεισόδια, δυστυχώς. Mm-hmm. Εμείς επιλέξαμε να πάμε σε μονά επεισόδια, σε συνεννόηση με το κανάλι, ούτως ώστε να κρατήσουμε περισσότερο και ούτως ή άλλως χρειάζεται περισσότερος χρόνος τώρα για ενημέρωση και να σας ευχαριστήσουμε κιόλας, όλο το δημοσιογραφικό κόσμο που μας κρατάτε ενήμερους. Δεν σου κρύβω ότι και νωρίτερα στην εκπομπή σας, όταν μίλησε ο καθηγητής ψυχολογίας, νομίζω ήταν ο κύριος Ζακάς, δεν κράτησα τον, μάλιστα. Μπορώ να πω ότι με καθησύχασε και εμένα λίγο, γιατί ξέρεις, είναι σημαντικό να ακούμε ότι υπάρχει φως στο τέλος αυτού του τούνελ. Βεβαίως. Γιατί μιλάω με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα και υπάρχει πανικός. Όμως νομίζω ότι αν συσπηρωθούμε όλοι μαζί και κάτσουμε στο σπίτι μας, αυτό θα περάσει. Ανδρέα, με τους δικούς σου ανθρώπους, τους κοντινούς σου, πώς επικοινωνείς? Επειδή εγώ ήρθα σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο λόγω της δουλειάς, κρατάω απόσταση από την οικογένειά μου. Δηλαδή, χθες με επισκέφτηκε ο αδερφός μου για να μου φέρει φρέσκα πορτοκάλια για να έρθω στο σπίτι που έχουν βιταμίνη C.
Ωραία. Και τον κράτησα έξω από την πόρτα. Του λέω: δεν περνάς μέσα. Ας τα πορτοκάλια εκεί και φεύγεις. Μιλήσαμε 5 λεπτά, αυτός έξω, εγώ μέσα και έφυγε. Σημαντικό. Ελπίζω το παράδειγμά σου να το ακολουθήσουν πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και που θέλω να πω, θέλω να το τονίσω αυτό, ότι πρέπει να φερόμαστε σαν να είμαστε φορείς αυτού του ιού. Και το καθήκον μας είναι να μην τον μεταδώσουμε και όχι να φοβόμαστε ότι θα τον πάρουμε εμείς. Μάλιστα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σύνδεση. Θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της. Απόστολε μου, κλείνοντας, θέλω να μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό μας και την κυβέρνηση που νιώθουμε ότι είναι κοντά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση που περνάμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους για την ενημέρωση, όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς που είναι κοντά σε αυτούς που περνάνε αυτό και βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλο τον κόσμο γιατί υπάρχουν εθελοντές που φεύγουν από τα σπίτια τους και βοηθάνε ανθρώπους που δεν μπορούν να βγουν να κάνουν τα ψώνια τους τα απαραίτητα για να επιβιώσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε, παιδιά. Όλοι μαζί μπορούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Ανδρέα Γεωργίου που πήρε και το σύνθημα του Sky. Για ακόμη μια φορά, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς πολλούς και περιμένω να σε δούμε ξανά σύντομα πίσω στην Αθήνα.